Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 373 από το Βασιλέον Β, κεφάλαιο ΙΓ και εδάφιο 10. Σελίδα 373, ΙΓ 10. Είναι από το βιβλίο Βασιλέον Β, δέκα εδάφιο. Βασιλέον Β, δέκα εδάφιο. Εν το 37ο έτη του Ιωάς, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Ιωάς, ο Υιός του Ιωάχας, επί Ισραήλ εν Σαμαρία, 16 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, δεν απεμακρύνθη από πασών των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, Υιού του Ναβάτος της εν Ισραήλ να αμαρτήσει, εις αυτάς περιεπάτησεν. Εδέλειπε πράξεις του Ιωάς και πάντα όσα έπραξε τα κατορθώματα αυτού, πως επολέμησε κατά του Αμασίου βασιλέως του Ιούδα, δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Ιωάς μετά των πατέρων αυτού, εκάθισε δε επί του θρόνου αυτού ο Ιεροβοάμ, και ετάφη ο Ιωάς εν Σαμαρία μετά των βασιλέων του Ισραήλ. Ο δε Ιελισσαίος ρώστησε την αρρωστίαν αυτού υπό της οποίας απέθανε. Και κατέβη προς αυτόν Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ και έκλαυσεν επί το προσώπο αυτού και είπεν πάτερ μου άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν του. Και είπε προς αυτόν ο Ιελισσαί, έλαβε τόξον και βέλη. Και έλαβεν σε αυτόν τόξον και βέλη. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, επίθεσ την χείρα σου επί το τόξον. Και επέθηκεν τη φύρα αυτού. Και επέθηκεν ο Ελισσαί τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας του βασιλέως και είπεν άνοιξον το παράθυρον προς Ανατολάς και ίνιξε. Και είπεν ο Ελισσαί τόξευσον και τόξευσε. Και το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου και το βέλος της σωτηρίας εκ των Συρίων. Και θέλεις πατάξει του Συρίου σε ναφέκ έως ου συντελέσεις αυτούς. Και είπε λάβε τα βέλη και έλαβε. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, πάταξον επί την γην. Και επάταξε τρεις και εστάθη. Και οργίστη εις αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και είπεν, έπρεπε να πατάξεις πεντάκις ή εξάκις. Τότε ήθελες πατάξει του Συρίου, συντελέσεις αυτούς. Τώρα όμως τρεις θέλεις πατάξει του Συρίους. Και απέθαναν Ελισσαί και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν εις την γην. Και ενώ έθαπ τον άνθρωπο, ιδού είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισσαί. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα οστά του Ελισσαί, ανέζησε και εστάθη επί του σπόδας αυτού. Οι 10 φυλές του λαού Ισραήλ βρίσκονται πια σε πλήρη αποστασία, καθώς ο βασιλιάς τους, τον οποίον ο Θεός έβαλε, αλλά από φόβο απεστάτησε, και έφτιαξε δικούς του θεούς, με αποτέλεσμα ο λαός Ισραήλ και οι 10 φυλές του λαού Ισραήλ να απομακρυνθούν και να πράττουν πονηρά, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν στέκεται στο λόγο του, στην πραγματικότητα πράττει πονηρά ενώπιον του Θεού, καθώς πάσα ανομία είναι αμαρτία, πάσα παράβασης και αδικία είναι αμαρτία. Βασιλιάς όμως ήλθε ο καιρός να γίνει πλέον ο Ιωάς. Ο Ιωάς, ο οποίος ήταν ο γιος του Ιωάχας. Και αυτός έπραξε πονηρά, γιατί δεν μετενόησε και δεν επέστρεψε στο Θεό, αλλά αν και το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, επέμεινε να περπατάει στην οδόν την οποία είχε περιγράψει και προσδιορίσει ο βασιλιάς, ο προηγούμενος, ο Ιεροβοάμ. Όμως κάτι το ιδιαίτερο αυτός ο άνθρωπος, ώστε να βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού. Τότε στην εποχή εκείνη, προφήτης από το Θεό προσδιορισμένος ο Ελισσαί, ένας πραγματικά άγιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ζηλωτής, με παρησία μεγάλη, η οποία είχε μισθαπό μεγάλη, αλλά και με εξήτηση του Θεού, ώστε ο Θεός ήταν εν δυνάμει μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε και εξητούσε την παρουσία του Θεού.
Ζούσε για το Θεό, εξητούσε το Θεό. Ο Ιωάς λοιπόν είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Τον Ελισέ όχι μόνο τον αγαπούσε, τον άνθρωπο αυτόν τον ευλογημένο του Θεού, αλλά και τον σεβότανε, φοβούμενος τον Θεό, αλλά και είχε και επίγνωση ότι ο Ελισέ ήταν η άμαξα του υπηκόν αυτού. Ήταν η δύναμης και η ισχύς του Θεού στον Ισραήλ, ώστε χάριν του Ελισέ ο Θεός υπερασπιζότανε τον Ισραήλ και μάλιστα πολλάκις, πολλές και πολυτρόπως και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όπως πριν τον Ελισέ ο Θεός ήταν μαζί με τον Ηλία, και γι' αυτό και ο Ελισέ όταν έφτασε πλέον το πλήρωμα του χρόνου ο Ηλίας να αρπαγεί στον ουρανό, είχε ένα ιδιαίτερο τέλος στη ζωή του επί της γης ο Ηλίας, τον ακολούθησε και είχε μέσα του με ζήλο την επιθυμία να εξητήσει διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου είχε ο Ηλίας ο προφήτης. Και είχε σκεφτεί ωραίες σκέψεις. Ξέρετε αδερφοί, υπάρχουν σκέψεις κακές, μοχθηρές, φθονερές, αμαρτωλές, αλλά και υπάρχουν και σκέψεις άγιες και σκέψεις ζήλου Θεού. Αχ και να μπορούσα να ζήταγα από το Θεό να μου έχει πλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου από τον Ηλία του προφήτη. Πόσο ένδοξος θα ήταν ο Θεός και πόσο ευλογημένη θα ήταν η παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Τον άφηνε τον Ηλία, όπου πήγαινε τον ακολουθούσε. Μα όπου πήγαινε τον ακολουθούσε. Και όταν έφτασε και πέρασε και τον Ιορδάνη τον ποταμό, ο οποίος ήταν και άγριος την εποχή εκείνη, ο Ελισέ τον ακολούθησε. Γιατί είχε μέσα στην ψυχή του ένα αίτημα, μία επιθυμία, διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου από αυτό το οποίο είχε ο Ηλίας ο προφήτης. Ο Ηλίας άνθρωπος του Θεού κατάλαβε το ζήλο του, ήξερε ότι ο Θεός οδήγησε τον Ηλία να προσκαλέσει, άρα ο Θεός προσκάλεσε τον Ελισέ και λίγο πριν φύγει του λέει «Τι θέλεις να σου δώσω, τι θέλεις να προσευχηθώ για να σου χαρίσει ο Θεός» και βρήκε την ευκαιρία και εξέφρασε την επιθυμία του ενώπιον του Θεού στον Ηλία. «Θέλω διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου από το δικό σου». Και ο Ελισέ ταράχτηκε. Σκληρό πράγμα ζήτησε. Αλλά δεν τον μάλωσε, μάλλον του άρεσε. Γιατί σε όλους τους ανθρώπους του Θεού και στον ίδιο αρέσουν οι ζηλωτές τα πνευματικά, οι ζηλωτές του Πνεύματος του Αγίου. Αρέσκεται ο Θεός στους ζηλωτές του Πνεύματος του Αγίου. Αρέσκεται ο Θεός στο να καίει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή, στην οικογένεια, στην εκκλησία. Να καίει, γιατί τι είπε ο Θεός, ότι θα σας βαφτίσει ο Χριστός εν Πνεύματι Αγίο και Πυρί. Να καίει η φωτιά, να βράζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Του λέει όμως αυτό δεν είναι στο δικό μου χέρι, είναι στο χέρι του Θεού. Γι' αυτό αν με δεις αναλαμβανόμενο, όταν με παίρνει ο Θεός ο δεις, σημαίνει ότι ο Θεός απάντησε στο αίτημά σου και σου χάρισε διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου. Και ενώ περπατούσαν, άμαξε σπυρός ήρθαν, παρέλαβαν τον Ηλία και ο Ελισέ έβλεπε και φώναζε. «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού, φεύγει η δόξα του Θεού Ισραήλ». Αλλά ήξερε όμως ότι υπήρχε συνέχεια. Υπήρχε συνέχεια στη ζωή του, στο έργο του Θεού. Και αναλαμβανόμενος
Ηλίας έπεσαν τα ενδύματά του και έπεσε και η μιλωτή επάνω στον Ελισέ. Και πράγματι ο Θεός ήταν εν δυνάμει με τον Ελισέ. Αυτό το ήξερε όλος ο Ισραήλ, αλλά ο Ιωάς το εκτιμούσε ιδιαίτερα. Ήταν κάτι που τον διέκρινε από όλους τους άλλους Ισραηλίτες. Και όταν έμαθε ότι ήρθε η αρρώστια παρακυρίου στον Ελισέ, εκ της οποίας έμελε αυτός να αποθάνει, έτσι όλα υπάρχουν ένα τέλος. Τότε εθλίβει αφάνταστα μας και έτρεξε πλησίον του Ελισέ και αυτός με αιτήματα. Αλλά όταν τον πλησίασε, εκ του περισσεύματος της καρδίας βγήκαν τα λόγια πραγματικά τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού. «Πάτερ μου, Πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού», και έκλαιγε επί το πρόσωπον αυτού. Φεύγει ο άνθρωπος του Θεού. Η εμπιστοσύνη του Ιωάς είναι στον Ελισέ. Η ελπίδα του Ιωάς είναι στον Ελισέ, γιατί ο Θεός είναι μαζί. Ένας άνθρωπος λοιπόν που εμπιστεύεται το Θεό χάριν του Ελισέ και ελπίζει στο Θεό χάριν του Ελισέ. Σε εμάς αδελφοί αγαπητοί, τα πράγματα είναι ακόμη πιο όμορφα, εύκολα να εκπληρωθούν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες στη ζωή μας. Γιατί η εμπιστοσύνη μας είναι στον Ιησού Χριστόν και η ελπίδα μας στον Ιησού Χριστόν. Άμαξα της Εκκλησίας και το υπηκό της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ισχύς και η δύναμης της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ισχύς και η δύναμης της οικογένειας σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ισχύς και η δύναμης της ζωής σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι λοιπόν ο Ιωάς πλησίασε με απελπισία μεν, γιατί φεύγει, με ελπίδα δε ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Δεν ήξερε να ζητήσει, δεν ήξερε τα πνευματικά. Γιατί ό,τι ξέρουμε, ζητάμε. Να το πω πιο σωστά. Ό,τι ξέρουμε, ζητάμε. Γιατί ξέρουμε πολλά εμείς. Ο Ελισέ ήξερε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου Ηλία. Την ήξερε και τη ζήτησε. Ο Ιωάς ήξερε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στον Ιωάς, αλλά δεν ήξερε περί πνεύμα, και πήγε να ζητήσει ό,τι ήξερε. Βοήθεια από το Θεό πριν φύγει ο Ελισέ. Και ο Ελισέ έλαβε τόξον και βέλη και υπελάβε σε αυτόν τόξον και βέλη και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Επίθεσε την χείρα σου επί το τόξον», και επέθηκεν τη χείρα αυτού, και επέθηκεν ο Ελισέ τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας του βασιλέα. Τη δύναμη του τη δίνει στα χέρια του Ιωάς. Και είπεν: «Άνοιξον τώρα το παράθυρο κατά Ανατολάς», και ίνιξε. Και είπεν ο Ελισέ: «Τόξευσον», και ετόξευσε. Και είπε λόγω Θεού. Αυτό είναι το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου. Αυτό είναι το βέλος, ειδικότερα των Συρίων, που ήταν το πρόβλημα του Ιωάς και τους έτρεμε και τους φοβότανε, γιατί ήδη είχαν πλησιάσει τον Ισραήλ και είχαν κυριεύσει πολλές εκ των πόλεων του Ισραήλ. Και η προσευχή του, αλλά και ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου: «Και θέλεις πατάξει τους Συρίους εν αφέκ μέχρι να τους συντελέσεις αυτούς».
Και είπε ακόμη, λάβε βέλη, έλαβε. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, πάταξον την γην, και πάταξε τρεις, αλλά σταμάτησε. Και οργίστηκε εις αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και είπε, έπρεπε πάξεις πεντάκης ή εξάκης. Τότε ήθελες πατάξει τους Συρίους εωσού συντελέσεις αυτούς. Τώρα όμως μόνο τρεις φορές θα πατάξεις τους Συρίους. Θύμωσε. Τι σταμάτησες? Υπήρξε λόγος Θεού για σένα. Πάταξον έως ότου συντελέσεις. Γιατί σταμάτησες? Γιατί δεν συνέχισες υποτασσόμενος και υπακούοντας το λόγο του Θεού? Αφού γνωρίζεις ότι με το λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Γιατί σταμάτησες? Και πολλές απαντήσεις θα μπορούσε μέσα από το μυαλό του ο Ιωάς. Μα να το ξέβω στον αέρα, δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Μα δεν το ξέβει δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Δεν υπακούς στο λόγο του Θεού δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Γιατί έχασε την υπομονή, γιατί έχασε την υπομονή του ο Ιωάς? Υπομονή και επιμονή στο να πράττει το θέλημα του Θεού. Υπομονή μέχρι το θρίαμβο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος λέει ότι ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ο οποίος κάνει ημάς να θριαμβεύομεν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός έχει προβλέψει δια του Ελισέ στον Ιωάς θρίαμβο. Αλλά ο Ιωάς έχασε την ευκαιρία. Και είναι μερικές φορές που οι ευκαιρίνονται και δεν τις ξαναβρίσκεις. Το μεγάλο μυστικό του θριάμβου, ο θρίαμβος δια του Ιησού Χριστού από τον Πατέρα τον Ουράνιο, βασίζεται στο μέτρο και στη συνέχεια της υπακοής. Στο πόσο υπακούς και μέχρι πότε επιμένεις την υπακοή. Αλλιώς θρίαμβος δεν υπάρχει. Ο πρώτος ο οποίος θριάμβευσε κατά το θέλημα του Πατρός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αφού κατά το σχήμα έγινε ως άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς εταπείνωσε τον εαυτό του? Γενόμενος υπήκοος. Μέχρι πότε? Έως θανάτου. Γενόμενος υπήκοος έως θανάτου. Και μάλιστα τι θανάτου? Σταυρού. Τι το τονίζει αυτό? Γιατί αυτός ο θάνατος ήταν τρομακτικός. Θα μπορούσε να πει δεν αντέχω άλλο, φεύγω, σταματάω, απέκαμα, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ. Αλλά ο Κύριος έμεινε μέχρι θανάτου του. Δηλαδή τρεις ώρες επάνω στο σταυρό με τρυπημένα τα χέρια τα πόδια. Με ακάνθινο στεφάνι. Αδελφοί, το μυστικό της θριάμβου για σένα, για μένα, για την οικογένειά σου, για την οικογένειά μου, για την εκκλησία μας, είναι το μέτρο της υπακοής. Και το τέλος της υπακοής. Εάν σταμάταγε όπως ο Ιωάς, ο Ιησούς Χριστός, το έργο του Θεού δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Δεν θα είχε υπάρξει. Η καταστροφή του διαβόλου, το γκρέμισμα του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ήλθε
όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «Λέστε». Τώρα παραδίδω το πνεύμα μου, Πατέρα, σε σένα. Επειδή λοιπόν εταπείνωσε αυτόν γενόμενος ύπος μέχρι το τέλος, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε. Γι' αυτό έδωσε και ο Θεός αυτόν το υπερπανόνομα. Γι' αυτό και θα κλείνει σε αυτόν πανγόνι επ' ουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων. Τι κρίμα για τον Ιωάς. Είχε όλα τα ωραία χαρακτηριστικά, αν και έπρακτε ο Θεός να θριαμβεύσει χάριν του Ελισέ, και πιο καλά ο Ιωάς να θριαμβεύσει χάριν του Ελισέ επάνω στους Συρίους την εποχή. Αλλά δυστυχώς σταμάτησε. Αδερφοί μου, μη σταματήσουμε, σας παρακαλώ. Αδερφέ μου και αδερφοί μου, μη σταματάς. Μη σταματάς. Συνέχισε. Ας μην αποβάλλουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, την παρησίαν ή της έχημη στα αποδοσία μεγάλη, επειδή χρείαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Η υπακοή λοιπόν είναι κυριότερο χαρακτηριστικό στη ζωή του χριστιανού για να θριαμβεύει με τη χάρη του Χριστού, διά του Ιησού Χριστού, σε όλες τις κατάς και περιστάσεις της ζωής του. Μη σταματάς. Οργίστηκε ο Ελισέ. Γιατί σταμάτησες? Γιατί δεν συνεχίζεις? Γιατί δεν συνεχίζεις τον αγώνα τον καλό? Γιατί δεν συνεχίζεις να τελειώσεις το δρόμο σου? Γιατί δεν συνεχίζεις διατηρώντας την πίστη σου? Τι σε βάσκανε? Ποιος σε βάσκανε? Και λες δεν αντέχω άλλο, απέκαμα. Ξέρεις τι θα πει δεν αντέχω άλλο? Μήπως μέχρι τώρα άντεξες με τη δική σου δύναμη? Μήπως μέχρι τώρα έφτασες μέχρι εδώ με τη δική σου ικανότητα? Συνέχισε. Συνέχισε με μεγαλύτερο ζήλο. Συνέχισε μεγαλύτερη δύναμη Πνεύματος Αγίου. Συνέχισε με το υπέροχο αυτό όπλο που έχει κάθε ένας που απολαμβάνει το αίμα του Ιησού Χριστού που τον καθαρίζει αμαρτία, το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Συνέχισε όχι με τις δυνατότητές σου, που δεν έχεις, αλλά με τις δυνάμεις του Πνεύματος. Συνέχισε με το Λόγο του Θεού και θα θριαμβεύσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Αμήν.